είναι αυτός. Ναι, είναι ο Σνούπι. Oh. Είναι ένας κούκλος εδώ. Έχει εξοικειωθεί και όλες εδώ τα παιδιά το χαϊδέψανε, ήρθανε κοντά του. Είναι κουνελάκι. Ναι, είναι κουνελάκι είναι. Είναι που δεν το φας. Δεν ξεγελάει. Αϊτός είναι, δεν βλέπεις. Πρώτη φορά άκουσε τόσα τραγούδια για κουνέλια. Δεν το έχουν ξαναπεί. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει κατοικίδιο κουνελάκι. Στην Ελλάδα ειδικά είναι το τρίτο κατοικίδιο. Βέβαια δεν το βλέπουμε να κυκλοφορεί έξω, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν βόλτα τα κουνέλια. Αλλά πάρα πολλοί κουνελογονείς υπάρχουν. Είναι εύκολο να έχεις κατοικίδιο κουνελάκι. Είναι ιδιαίτερο κατοικίδιο και αυτό, δηλαδή πάλι δεν κατατάσσεται στο σκύλο και στη γάτα, διότι είναι ζωάκια αρχικά που αγχώνονται πάρα πολύ εύκολα. Θέλει ήρεμες κινήσεις, ήρεμο περιβάλλον. Αγχώνονται ή χώνονται. Αγχώνονται. Αγχώνονται πάρα πολύ εύκολα. Και έτσι πρέπει να ζουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα χρειάζονται ένα μεγάλο κλουβάκι, πολύ μεγάλο για να κινούνται και πρέπει να βγαίνουν και εκτός κλουβιού, μέσα στο σπίτι να κινούνται. Εδάκι το μου. Καλό χαρακτηριστικό του είναι ότι μαθαίνουν και πηγαίνουν στην μπάνα και κάνουν την τουαλέτα του. Εμείς μάθαμε φέτος. Παιδεύονται. Φέτος. Ξεκινήσαμε από πέρσι, αλλά φέτος έπιασε τόπο. Είδαμε αποτελέσματα. Δεν είναι ότι έχετε μάθει και 100%, δηλαδή η επιτυχία είναι 50-50. Αλλά... Ναι, έχουμε και κάτι απώλειες εδώ πίσω. Νικολέτα, αληθεύει ότι τρώνε μόνο καρότα? Όχι, όχι. Η διατροφή τους πρέπει να είναι από σανό, είναι αυτό το χορταράκι που το τρώνε κατά βούληση όλη μέρα, γιατί χρειάζονται φυτικές ίνες για τον οργανισμό τους. Από εκεί πέρα, ξηρά τροφή ειδική για κουνελάκια και αυτό που μπορούμε να δίνουμε εμείς είναι πιο πολύ λαχανικά του τύπου μαρουλάκι, πράσινα φύλλα, όχι τόσο το καρότο. Α, δηλαδή είναι μια φήμη, ας πούμε. Είναι μια φήμη, είναι μύθος. Άριζε ίσως παλαιότερα στη φύση, τα ζώα στη φύση, στις περιοχές που ευδοκιμούσε. Αλλά εντάξει, δεν το συνιστούμε. Καλύτερα είναι η ειδική τροφή που έχει βγει πλέον για τα κατοικίδια κουνέλια, γιατί μιλάμε για κατοικίδια κουνέλια. Και όταν έχεις κατοικίδιο κουνέλια, ας πούμε, η επίσκεψη στον κτηνίατρο γίνεται όπως γίνεται και σε ένα άλλο κατοικίδιο, σε ένα σκυλάκι, σε ένα γατάκι. Ναι, κανονικά εμβολιάζονται. Θέλει προσοχή να πούμε κάποια συμπτώματα που αν δούμε πρέπει επίσης να πάμε στον κτηνίατρο, ναι. Πέρα από το κλασικό εμβολιασμό και τις τακτικές επισκέψεις. Λοιπόν, αν δούμε να μην μασάει καλά και να μην μασάει όλη μέρα τα χορταράκια, γιατί το καταβούληση είναι να αφήνουμε χορταράκι όλη μέρα να τρώει. Α, δεν είναι τα σκυλάκια που κάνουν δύο γεύματα ή τρία ή ένα. Αφήνουμε όλη μέρα και μασουλάει. Είμαι κουνέλι, το αποφάσισα. Κι εγώ.